Καλωσορίσατε. Τι κάνετε? Είστε καλά? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Σκούρας είναι μαζί μας. Κοιτάξτε να δείτε, πριν λίγες μέρες λέγαμε ποια έκανε η Τζένιφερ Άνιστον. Ότι δεν ξέρω εγώ πόσα χρήματα ξοδεύει για να διατηρείται όμορφη. Δεν μιλάμε για μια ηθοποιό. Θα σου πω κάτι. Τι? Με συγκινήσατε με τα παιδιά. Και είδα πραγματική αγάπη που δείχνατε. Άκουσα ότι τα παιδιά είναι χαρά, είναι διάφορους όρους. Εκείνο που θα έλεγα ότι τα παιδιά είναι ευλογία στο σπίτι. Έτσι, είναι ευλογία είναι τα παιδιά. Είναι ευλογία στο σπίτι και επειδή εγώ έχω, εκτός από τα παιδιά μου βέβαια, του Γιώργου και την Έλληνα, έχω τρία μικρά εγγονάκια. Και είναι, ένα θέλω... πολύ είναι η εγγονάκια. Ένα, 40 ημερών. Ναι. Έχω τη... Να σας ζήσουν. Είναι η Αθηνά που είναι τώρα 3 ετών, είναι η Ειρήνη που είναι 7 μηνών και το μικρούλι που είναι 40 ημερών. Δεν θέλω να πάω πουθενά. Και γεμίζει το σπίτι. Γεμάτη ήταν η ζωή μας. Πάντα, τα επαγγελματικά δεν είχαμε χρόνο ποτέ. Αλλά τα παιδάκια, τα μικρά τα παιδάκια και κυρίως τα εγγονάκια είναι πραγματικά ευλογία. Δεν μπορώ να πω άλλο όρο. Εσείς έχετε νιώθεις όμως μια ωραία οικογένεια, γιατί είστε όλοι είστε ενωμένη οικογένεια. Ενωμένη οικογένεια, ναι. Και είναι ωραίο αυτό. Δεν σκεφτόμαστε να τραβήξουμε αριστερά και δεξιά. Αυτά τα παιδάκια τα οποία μας δένουν ακόμα περισσότερο. Τα εγγονάκια. Είναι ευλογία με κεφαλαία. Να πάμε στο θέμα μας. Και επαναλαμβάνω, σας χάρηκα, ξεκίνησε αυτό που σας λέω από αυτό που έβλεπα, που δείχνατε στα παιδάκια, την πραγματική αγάπη. Αυτό φαίνεται, αν είναι ψεύτικο ή αν είναι προσποιητό, αν το ζεις. Σας χάρηκα. Να είστε καλά. Με συγκινήσατε. Και σας λέω, είναι μια εποχή, τα τρία τελευταία χρόνια, που έχουμε τρία καινούργια πλάσματα στο σπίτι. Πού να πάω εγώ τώρα στο θέμα της μύτης? Με συγκίνησε έτσι πως μου μιλάει. Είστε πολύ γλυκός. Νομίζω ότι όχι εγώ, ο κόσμος που σας έβλεπε, αυτό ένιωθε. Γιατί σε εσάς τους ανθρώπους τώρα του θεάματος εδώ, της τηλεόρασης και τα λοιπά, μπορεί να παίρνει και λίγο το μυαλό σας αέρα, ξέρετε. Αλλά σας είδα προσγειωμένη, σας είδα ζεστή, σας είδα μητέρα, σας είδα γιαγιά σας, τα είδα όλα, επειδή και εγώ είμαι παππούς. Να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι για μια πολύ διάσημη και αγαπημένη ηθοποιό, ότι δίνει πάρα πολλά χρήματα για να κρατείτε νέα. Και μας έλεγε τέλος πάντων η Ελένα Τριφίδου στο ρεπορτάζ, ναι, ότι κάθε χρόνο, λέει, κάνει ένα λιμάρισμα στη μύτη για να είναι πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Και λέγαμε εμείς πώς θα πάμε στο Λος Άντζελες να κάνουμε τη μύτη μας. Και εγώ σκέφτηκα εσάς. Να κάνουμε λιμάρισμα κάθε χρόνο. Η μύτη φτιάχνεται μια φορά. Μια φορά φτιάχνεται. Η μύτη φτιάχνεται μια φορά, αρκεί να φτιαχτεί σωστά. Ξέρω ότι όλοι λένε ότι είσαι το καλύτερο στις μύτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε μέρα. Δεν λέω καλύτερο σε όλα. Στη μύτη. Για εσάς λένε ότι είσαι το καλύτερο στις μύτες. Δεν το λέω προτιμητικά. Παλιά έκανα από πολύ. Είναι αυτό που ακούγεται για εσάς, κύριε. Τα 20 τελευταία χρόνια κάνω μόνο μύτη. Κάνετε μόνο μύτη. Σχεδόν μόνο μύτη. Τώρα ήρθε και ο Γιώργος, ο οποίος κάνει τα πάντα. Από εκεί πέρα, μαστούς, κοιλιές, λιφτ. Αλλά εγώ κάνω μόνο μύτη. Είναι το δυσκολότερο χειρουργείο στο πρόσωπο. Το πολύ δύσκολο. Με τις μύτες δεν πρέπει να παίζουμε. Μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο τελείως. Εντελώς. Η μύτη δίνει, βγάζει την ψυχή, τα χαρακτηριστικά. Εσείς πώς καταλαβαίνετε, πώς θα κάνετε ένα αποτέλεσμα? Μου έλεγε τώρα, θα πω εγώ στο καμαρίνι, για δύο φίλες της. Ναι. Τις έστειλε σε εσάς, επειδή είναι μακιγιάζ, είναι μια κοπέλα του χώρου. Και τις έστειλε σε εσάς και μου είπε, Θεή, έκανε τα πρόσωπά τους πιο γλυκά. Χρειάζονται στη μύτη τόσο μικρές αλλαγές, αλλά πρέπει τόσο μεγάλη εμπειρία από την άλλη να έχεις, ώστε να μπορέσεις να προσδώσεις στο πρόσωπο, να δώσεις στο πρόσωπο αυτό που πραγματικά του ανήκει. Κοιτάξτε τώρα εδώ, αυτή είναι η γιατρίνα. Κοιτάξτε πώς ήταν, η προηγούμενη φωτογραφία. Καλά, εντάξει, αυτή είναι μια άλλη κοπέλα. Εντάξει, μια άλλη κοπέλα, ναι, που θα έπρεπε να την κάνει. Που θα έπρεπε τώρα, να την κάνει. Okay, βλέπουμε ένα ωραίο πρόσωπο. Και έγινε κανονική. Ναι, αυτή η μύτη ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μια άλλη περίπτωση, δύσκολες μύτες. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει εύκολη μύτη στο πρόσωπο. Δεν υπάρχει εύκολη μύτη. Εσείς είστε υπέρ της γαλλικής μύτης που λέμε? Όχι. Είμαι υπέρ της φυσικής μύτης. Της φυσικής μύτης. Η φυσική μύτη είναι το δύσκολο χειρουργείο. Φυσική όμορφη. Η οποία πρέπει να είναι αναλόγως με το πρόσωπο. Δεν Σαφώς, υπάρχει μια στάνταρ πρέπει... να κάνω μια Όχι, μύτη για όλους. Δεν υπάρχει ιδανική μύτη. Η δυσκολία είναι, ας πούμε, σε μένα. Να το... Το φαίνεται γύρω-γύρω σας. Το ξέρω ότι ποτέ θα πάρω την απόφαση. Το ξέρω. Δεν Αλλά είναι. Ναι.
κάποια στιγμή. Καμιά φορά στο καφέ, θα αναπνέεται. Αν τη φτιάξουμε, θα αναπνέεται και καλύτερα. Γιατί όταν η μύτη είναι λίγο πεσμένη ή περισσότερο, δεν αναπνέει και καλά. Να σα πω κάτι τώρα, εγώ είμαι ειλικρινή. Δεν θα πάω να πω ότι έκανα το διάφραγμά μου για να κάνω τη μύτη. Αναπνέω μια χαρά και κοιμάμαι μια χαρά. Εντάξει. Εύχομαι δηλαδή, πάντα. Γιατί το ακούω από πολλού που βάζουν αυτό αφορμή. Που είναι ωραίο, αν έχεις πρόβλημα διαφράγματος, αλλά λέει αφού έκανα το διάφραγμα, έκανα και την πλαστική. Εντάξει, εφόσον... Ορίστε, εγώ μια χαρά να πνέω. Μια άλλη περίπτωση εδώ για να δούμε το μετά. Κοιτάξτε πώς γίνεται, πώς φωτίζεται το πρόσωπο. Στη Σάσα γιατί είπατε ότι έχει δύο μύτες. Σάσα γιατί έχει πραγματικά δύο μύτες. Τι εννοείται, λέει. Αυτό το λέτε όχι, όχι. Συμβολικό τι. Καθόλου, καθόλου. Είναι, έχει διπλή μύτη μπροστά στην κορυφή. Είναι πολύ πλατιά η κορυφή. Πολύ πλατιά. Είναι πολύ πλατιά. Και να πω ότι η πλατιά κορυφή, η κορυφή είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο εδώ αυτό. Το πιο, ναι, το άκρο της μύτης. Η κορυφή, εσείς όταν βλέπετε κάποιον, βλέπετε και τη μύτη πώς θα είναι μετά. Ακριβώς. Το βλέπετε μπροστά μετά από σας. Χιλιάδες μύτες. Ναι. Βέβαια. Βέβαια. Και πώς γίνεται, ανοίγετε και τι κάνετε. Και κάνω αυτό που πρέπει. Επείτε μας καμία λεπτομέρεια. Το, όταν δω τη μύτη, όποιο δω, του Κώστα, του Θανάση, της Φέη, ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πρέπει ελαφρώς να σηκωθεί, ελαφρώς να κατέβει. Πόση ώρα διαρκεί το χειρουργείο. Όχι, όχι λιγότερο από 2,5 ώρες. Μπορεί και 3 και 3,5 και 4 ώρες. Εξαρτάται από το πρόβλημα. Και 5 και 6 και 7 ώρες. Ιδίως αν είναι ξανά χειρουργημένη, αν πρέπει να πάρουμε μοσχεύματα από το κόκαλα, από τη λεκάνη, χόντρου στα παιδιά για να κάνουμε, γιατί έρχονται μύτες κατεστραμμένες, χειρουργημένες. Σας έρχονται πολλές μύτες κατεστραμμένες. Πολλές. Τι ποσοστό χειρουργείται από ανθρώπους που πρώτη φορά κάνουν ρινοπλαστική. Το 40% είναι επανεγχειρήσεις σε μένα. Το 40%. Σοβαρά, ε. Αυτά τα χειρουργία είναι πιο δύσκολα. Πάρα πολύ πιο δύσκολα. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε μια στην επιλογή. Βέβαια. Στην επιλογή. Γιατί μετά είναι και ταλαιπωρία τώρα, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στην επιλογή και μην, γιατί έρχονται όλοι και μου λένε για δείξε μας πώς θα γίνει στο κομπιούτερ. Μα το κομπιούτερ είναι ανήθικο να δείξω. Να βάλω τη μύτη μου στο κομπιούτερ, πώς θα την κάνει το κομπιούτερ. Αυτό δεν είναι απάντηση. Ναι, αλλά εγώ πώς θα καταλάβω. Εσείς τη βλέπετε τη μύτη μου. Ναι. Εγώ πώς θα τη δω. Όταν θα πάτε στο ιατρείο του ρινοχειρουργού, ναι, δεν θα είμαι εγώ μόνος μου και θα φύγετε κι εσείς. Θα είναι κι άλλοι 40 μέσα. Και θα είναι 40 χειρουργημένοι 10 μερών, 20 μερών, 3 μηνών. Και έχουμε σε αυτούς και σε άλλους πολλούς ίδιες μύτες. Και πώς γίνανε με τα εγχειρητικά. Άρα αυτό είναι το αποτέλεσμα, το τίμιο, το καθαρό. Δηλαδή, πήγα ναι, αλλά θα μου εξηγήσετε ότι εμένα... Όλα θα σας τα εξηγήσω. Θα σας δείξω ίδια μύτη, θα δείτε ότι αυτή η μύτη όντως μοιάζει με τη δική μου, θα μου πείτε. Για να δούμε πώς έγινε. Α, ίδια μύτη σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Κάποιος που έχει ίδια μύτη με μένα. Ακριβώς. Σε κάποιο άλλο πρόσωπο και πώς έγινε. Αφρικανός είπατε. Τίποτα, χιούμορ κάνω. Με Αφρικανό. Είχα χειρουργήσει μια Αφρικανή και είχε πάρει και ένα κανάλι και μετά με είδε και δεν με γνώριζε. Και τώρα όταν έχασε τη θέση, με γνώρισε πάλι. Τι θέση είχε? Μια θέση. Σημαντική? Όχι πολύ. Άμα ήταν σημαντικός άνθρωπος δεν θα το έκανα αυτό. Sorry γιατί είμαι σκληρός τώρα, αλλά σας λέω. Να σας πω λίγο κάτι. Μετά το χειρουργείο. Ναι. Δεν έχουμε πόνο χαρακτηριστικά. Η ρινοπλαστική δεν έχει πόνο. Ναι. Δεν έχει πόνο, επειδή με ρώτησε για η φίλη σας. Δεν έχει πόνο, μα έχω... δεν έχει πόνο. Δεν έχει πρίξιμο. Και πόσες μέρες. Δεν έχει μελανιές. Όχι πόνος, όχι... Εγώ ξέρω ότι έχει και πόνο και... Δεν έχει πόνο, σε εμάς. Δεν έχει, αφού λένε ότι έχει. Δεν έχει. Λένε, αλλά λέω και εγώ. Τις μισές μύτες τις κάνω εγώ. Δεν έχει πόνο η μύτη. Δεν έχει πόνο. Δεν έχει μελανιές, δεν έχει πρίξιμο. Από εκεί και πέρα. Τις προσέχουμε πάρα πολύ, δηλαδή 2-3-4 ώρες κάθε μέρα υπάρχει επιτελείο βοηθών μου που παρακολουθεί τις μύτες τις χειρουργημένες και κάποιες τις βλέπω και εγώ αν χρειαστεί. Τις βλέπω και εγώ, δηλαδή ανεβαίνοντας στα μεσοδιαστήματα του χειρουργείου παρακολουθώ όλες τις μύτες. Τις παρακολουθούμε έτσι μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν σημαίνει ότι χειρουργήσαμε κάποιον, τελειώσαμε, όχι. Γίνεται πια μέλος της οικογένειας μας. Είναι της ομάδος. Μία τελευταία ερώτηση σας κάνω. Τελειώσαμε. Πόσες μύτες έχετε κάνει? Είναι δεκάδες χιλιάδες. Δεκάδες χιλιάδες, μάλιστα. Η μύτη, να το ξαναπούμε, είναι το δύσκολο χειρουργείο στο πρόσωπο, το δύσκολο. Οι επιλογές θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Όχι δώσ' μου το κομπιούτερ, μα μου λες και πώς θα ξέρω πώς είμαι. Θα δεις ίδια μύτη, προεγχειρητικά, πώς έγινε με τα εγχειρητικά. Και άλλη ίδια, πώς έγινε.
Και το λέω σε όλους. Όχι κομπιούτερ. Μα είναι δύσκολο να σε βάλω στο κομπιούτερ και να σε βγάλω. Είναι ψεύτικο. Αυτό είναι ψεύτικο. Αυτό το κάνει, όχι αλλοιωμένο, το κάνει το κομπιούτερ αυτό. Ίσως μια ιδανική μύτη. Ίσως. Αλλά ο χειρουργός που θα σε κάνει θα πρέπει να δεις ποιο είναι το στυλ του, πώς χειρουργεί. Όχι με έστειλε εκείνος ένας γείτονας, ένας φίλος. Όχι. Όχι. Θα δεις εσύ δικές του περιπτώσεις πώς ήταν, πώς τις έκανε. Για να καταλάβεις πώς είναι το στυλ που χειρουργεί. Την τεχνοτροπία του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.